Για την προσπάθεια δημιουργία μια μεγάλη ασυμβίβαση αριστερά. Έκανε λόγο από την Καλαμάτα ο γραμματέα του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, Γιάννη Βαρουφάκη. Το να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, να ξαναδώσουμε στον κόσμο ανάσε και να τον ξανακάνουμε όπω τον ξανακάνουμε ω Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Να πιστέψει ότι η πολιτική κοινοβουλευτική διαδικασία μπορεί να ξαναδηγήσει σε ένα όραμα κυβέρνηση συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι φίλες και φίλοι. Εμείς δεν θα αρκεστούμε σε ένα 3, 4, 5, 6%. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε προοπτική ανατροπής. Και ανατροπή σημαίνει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια του λαού, όχι τα δικά μας. Αυτό είναι το διακύβευμα για μας. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, αλλά θα είναι πάρα πολύ όμορφος ο δρόμος και προσμένω πώ και πώ να τον περπατήσουμε όλε μαζί, όλοι μαζί, ξεκινώντα και από την Καλαμάτα σήμερα το βράδυ. Ακροσχαρακτηριστικά ήταν τα όσα ανέφερε ο κύριος Βαρουφάκη και για τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, σημειώνοντα. η νύχτα κράτησε πολύ και έρχεται το φω, το φως τη αντίσταση. Θα έρθουν κι άλλοι μαζί μα. Θα έρθουν κι άλλοι που είναι διστακτικοί ακόμα. Σου λέει τώρα, αυτοί τι θα κάνουν, συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Ε, όχι, δεν θα κάνουμε συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα, εμεί το ξέρουμε αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν το ξέρουν ακόμα. Δεν το πιστεύουν, ε, σου λέει. Δεν μπορεί. Κάποιο Υπουργείο θα του δελεάσει. Δεν θα μα δελεάσει Υπουργείο. Εδώ είστε, εδώ είμαι, δεν υπάρχει πιθανότητα να μπούμε σε ένα αλυσβερίσι για υπουργικά αυτοκίνητα, για θόκου και για αυτό το παιχνίδι δίθεν του ρεαλισμού. Ο μόνο ρεαλισμό είναι η αντίσταση έω ότου δημιουργηθεί κυβερνητική προοπτική για την ανυπακοή, για την ανυποταξία, για το κίνημα μας, το οποίο θα πρέπει να δώσει την εξουσία σε αυτούς που δεν την έχουν. Ο κύριος Βαρουφάκης κάλεσε τους πολίτες να μην φοβηθούν το κόστος της ρήξη, το οποίο, όπως ανέφερε, θα είναι μικρότερο από αυτό του ναι όλα και παρουσίασε παράλληλα το ψηφοδέλτιο του κομματός του για τη Μεσσίνια.